Survivor News. Survivor News. Yes, it is. Εντάξει, χθες δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Καλά, δεν είχε και κάτι. Μην νομίζεις. Τίποτα. Βλέπαμε εκεί πέρα κάτι παιδάκι να πηγαίνουν δεξιά, κάτι παιδάκι να πηγαίνουν αριστερά, να χτυπάνε κάτι μπαλίτσες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Ήταν ένα νούσιο επεισόδιο Κυριακής. Τώρα όμως. Τώρα, παιδιά. Καταρχάς. Είπαν να το κρίνουν τέτοιο. Καταρχάς έφυγε η κοκαλίτσα. Έχουμε να πούμε πράγματα γιατί το ρίξες και πάλι απόψε το φαρμάκι σου δίπλα στην Τωρέτα κοκαλίτσα. Έφυγε η κοκαλίτσα, αλλά. Γύρισε στην Ελλάδα και πήγε και έδωσε συνέντευξη στο Εδώ Survivor, κατάλαβες, και άρχισε να ρίξει το φαρμάκι της. Έχει να πει πολλά. Να πούμε όμως λίγο για το χθεσινό το επεισόδιο αρχικά. Έτσι, το χθεσινό επεισόδιο και να πούμε για την τηλεθέαση. Στο ξεκίνημα λοιπόν της εβδομάδας, τρεις ήταν οι τηλεοπτικοί αντίπαλοι, Survivor, Tatouage και Ανέ. Ο Sky. Ο Sky μετέφερε το Survivor. Είναι πια 9 παρα 20. Ναι. Έτσι. Έχει μεταφέρει και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού νωρίτερα λόγω Survivor. Και λοιπόν, το Survivor 25,8. Πιστεύεις ότι αυτό έγινε και για το κυριακάτικο πρόγραμμα του Αντένα? Αυτό το είπαμε καλέ χθες. Το είπαμε και στον αέρα. Ναι, έγινε επί τούτου γι' αυτό το λόγο. Ναι, γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί την Κυριακή τα νούμερα τηλεθέασης έδειξαν ότι από τις 9 έως τις 10 βλέπανε Sunday Live, γιατί ξέρουν ότι έχουν τα highlights του προηγούμενου επεισοδίου 9 με 10. Δηλαδή σου λέει ότι το Survivor ξεκινάει 9 η ώρα. Ένα 20 λεπτό έχουν, μωρέ. Ένα τέταρτο, πόσο έχουν. 47 λεπτά είναι τα highlights σε πληροφορώ χρονομετρημένα. Αλήθεια. 47 λεπτά, καλά είναι. Μαζί με τις διαφημίσεις. Ένα ολόκληρο επεισόδιο είναι. Γι' αυτό σου λέω. Όχι καλέ, ένα ολόκληρο επεισόδιο είναι 12. 9 με 12 είναι το επεισόδιο το κανονικό. Δεν είναι θέμα. Σου λέω το highlights είναι 47 λεπτά από το προηγούμενο επεισόδιο. Δηλαδή ξεκινάει 9 η ώρα το Survivor και εσύ βλέπεις το καινούργιο επεισόδιο στις 10. Συν το διαφημιστικό διάλειμμα μετά τα highlights. Ναι, ναι. Οπότε, είναι και διαφημίσεις μέσα. Γι' αυτό. Οπότε λοιπόν. Σου λέει θα το πάμε νωρίτερα, έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Anyway, τηλεθέαση αναλυτικά. Στο γενικό σύνολο χθες το Survivor χτύπησε 25,8%, το Tatouage στον Α 20,3%, η Ανέ 19,2% και το Money Drop στο Star 10,4%. Στο δυναμικό κοινό το Survivor, δηλαδή στο 17,44%, στο Survivor 29,7%, το Tatouage 19,3%, η Ανέ 15,7% και το Money Drop 9,5%. Έχει βγει με διαφορά στο δυναμικό κοινό το Survivor, εκεί που στο δυναμικό κοινό έπαιζε μαζί με το Tatouage σε 2 πόντους, ας πούμε. Ήταν ελάχιστη διαφορά. Το θέμα είναι ότι αρχίζει και ανεβαίνει το Survivor. Γίνεται ο τυφώνας που ήταν πέρυσι. Ναι. Έρχεται όμως. Εντάξει, βέβαια πέρυσι δεν υπήρχε ανταγωνισμός πέρυσι. Ναι. Και φέτος υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ότι όλοι ήταν προετοιμασμένοι για το Survivor 2 να το χτυπήσουν. Τι γίνεται τώρα? Η Κατερίνα Ιστικούδη όμως έρχεται και σου λέει: αρνήθηκα εδώ δύο φορές πρόταση για το Survivor. Ήρθε καλέ. Ανάψε και το δέντρο μαζί μας. Πόσες φορές να έρθει πια? Λοιπόν. Αρνήθηκα, λέει η Κατερίνα Ιστικούδη, δύο φορές πρόταση για το Survivor. Και μίλησε στην Μαρία Τηλεμονιά στο πρώτο θέμα και έδωσε συνέντευξη, λοιπόν, και για τους λόγους λέει γιατί είπε δύο φορές όχι στο Survivor. Κατερίνα Ιστικούδη. Σκέψου τώρα να πήγαινε και να έλεγε το τραγούδι που λέει γιδιά στο Survivor. Ή το ενθαδεκείτε. Και να ήταν στην παράγκα έτσι, κλατς. Εντάξει, εδώ τον αγαπώ πολύ, αλλά εδώ πήγε ο Μπό, ας πούμε, πέρυσι. Εντάξει. Γιατί καλέ, μια χαρά ήταν ο Μπό πέρυσι. Θέλω να σου πω για το τραγούδι που λες. Ναι, εντάξει, πώς άλλο Ιστικούδη όμως. Ναι. Άλλο Μπό. Καλά, εδώ θα μου πεις, είδαμε και την Νατάσα την Καλογρίδη να πάει στο ρόλο. Καλά, εδώ είναι η Σπυροπούλου, καλέ. Η Σπυροπούλου σε πληροφορώ ότι δεν έχει χάσει ούτε ένα τέτοιο. Ούτε ένα αγώνισμα. Που βγήκε η αισθητικό τη, γέλασα πάρα πολύ, παιδιά. Που βγήκε η αισθητικό τη να πει τι έκανε, ναι, πριν μπει μέσα. Έκανε, ναι, τα φρύδια, λέει, μόνιμο τατουάζ. Έκανε το. Ναι, γιατί ένα σου το λέει άλλο. Μπορεί να γίνουν στα φρύδια του Τσίπρα, κατάλαβε. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τη λέει τώρα η Στικούδη, η Μαρία Ελεμονιά στην Κατρίνα Στικούδη. Σου λέει η τηλεόραση, λέει όχι καθόλου. Ασχολούμαι μόνο με πράγματα που με πάνε να σκαλεί παραπάνω στη δουλειά μου. Δεν θα πήγαινε για παράδειγμα κριτή σε talent show. Μπλα 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 μπλα. Για το Survivor, λέει, μου έχει γίνει δύο φορέ πρόταση. Και στο πρώτο και στο δεύτερο που παίζει τώρα, αλλά δεν θα μπορούσα ούτε να ζήσω υπό τέτοιες συνθήκες, ούτε να υποβάλω τον εαυτό μου σε τέτοια ταλαιπωρία. Ναι. Έρχεται τώρα η Στικούδη και σου λέει: εγώ δεν θέλω. Δεν είμαι σαν την Καλογρίδη, η οποία πήγε με τα τακούνια στο Nomads. Με τα τακούνια πήγε η Καλογρίδη. Ναι, γιατί σου λέει: θα πετάξω τα τακούνια στην παραλία. Η οποία την είδα σε μια φωτογραφία μαζί με τον Σαντουγκλόπουλο και τον Τόνι Δημητρίου. Είχε ντυθεί στο Μάικλ Τζάκσον. Μάικλ Τζάκσον δεν είχε ντυθεί. Α, τελείως κανονικά, ναι, για αποκριές. Ναι, γιατί στο μαγαζί του Φωτή του Σεργουλόπουλου, όχι αυτό που είναι στην Κηφισιά, αυτό που είναι στον Γκάζι. Εντάξει, καταλάβαμε. Γιατί έχει δύο άνθρωπος, κάνουν ένα μασκεπάρτι.
Στην Κηφισιά μένει κιόλα ο Φώτης. Ναι. Πάνω το μαγαζί του. Φιλιά. Κάνανε ένα μασκε πάρτι στο μαγαζί του στον Γκάζι. Και ντύθηκε. Και πήγανε όλοι οι διάσημοι. Έμοιαζε πάρα πολύ. Ναι, 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 ναι. Ήθελα να σου πω για την Καταρίνα Στικούδη. Πολύ ναι. Καλά λέει ότι δεν θα μπορούσε να. Έχει το γνώρισε αυτόν δηλαδή. Ξέρει τα όρια τη, ξέρει. Ενώ η Κωνσταντίνη Σπυροπούλου πήγε και έβγαλε κρυθαράκι το κορίτσι μας. Κρυθαράκι. Καλή νέα, την πρώτη μέρα έβγαλε κρυθαράκι. Επάνω τα σανίδια που κοιμόταν φταίγανε. Αλλεργία είχε στο σανίδι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ ήθελα να σου πω ναι. Όλα αυτά που έχουν βγάλει, βρέθηκε τελικά η πιο μισητή παίκτρια του Survivor. Για μένα είναι η Κοκαλίτσα. Δεν ξέρω ποια άλλη είναι γι' αυτό. Αυτή έφυγε, δεν είναι πια παίκτρια. Πάει τελείως. Εγώ συνεχίζω να τη μισώ, λοιπόν, γιατί καλά έκανε, πρόβλημα είναι. Θα τη βλέπουμε σε καλλιώ με τον τελικό κάπου να μιλάει. 22 ατάκες λοιπόν ναι. Που υπόθηκαν για το. Όχι αυτό το χθεσινό επεισόδιο, το προηγούμενο. Τέλος πάντων, τη Κυριακή. Και αναφέρονται οι περισσότεροι, δηλαδή στη Μελίνα. Καλά, η Μελίνα είναι από αυτά τα παιδάκια ναι. Τα οποία αν ήμουν συμμαθητής της Μελίνας αυτή τη στιγμή μπορεί να με είχαν πάει μέσα έτσι με χειροπέδες, γιατί θα την είχα κλειδώσει μέσα στις τουαλέτες γεμάτη νερό σίγουρα. Ξεκάθαρα ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα την είχα κλειδώσει μέσα στις μόνο τουαλέτες πάνω στη λεκάνη. Λένε για τη Μελίνα λοιπόν οι τουιτεράδες ναι. Ότι τη Μελίνα λέει μόνο εγώ θέλω να την πλακώσω στους φαλιάδες. Αναρωτιέται. Όχι, και είμαι και εγώ, Χρύσα. Μα μόνο εμένα μου βγάζει απίστευτη κακία η Μελίνα ακόμα και να μην κάνει κάτι. Έτσι απλά που υπάρχει. Ναι, γιατί έχει ένα βλέμμα, σου λέει τώρα θα σε δολοφονήσω. Α, έχει περίεργο βλέμμα. Ναι, έχει αυτό το βλέμμα του τύπου. Σου λέω ότι είμαι καλή, αλλά τελικά είμαι πολύ παμπώνηρη. Λοιπόν, αυτή η Μελίνα λέει κάνει μεγάλη προσπάθεια να είναι τόσο αντιπαθής ή τη βγαίνει αυτό το μεταβρε παιδί. Αυτό μην το είναι αυτό τη. Λοιπόν, μ' αρέσουν τα ονόματα που βάζουν στο Καλενέ. Twitter. Επιτέλους βρέθηκε, λέει, πιο αντιπαθητικιά. 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 Κεντρικιά που λένε. Και εφέτο. Εφέτο. Η Μελίνα. Έτσι. Λέει. Survival. GR. Λοιπόν, ποια βαλαβάνη, λέει, ποια κολυδά. Η Μελίνα παίζει να είναι η πιο αντιπαθητική παίκτρια reality. Μη σου πω ότι θα ξεπεράσει και την ζωή. Ποια ζωή, καλέ, την αποστολή Ζωή που ήταν στο Nomads. Α, τη Ζωή, εντάξει. Δεν ήταν αντιπαθητική η αποστολή Ζωή. Δεν θα εκφέρω άποψη, δεν κάναμε εκπομπή τότε, οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Να κάναμε εκπομπή, να μας έφερε νωρίτερα δείξει, να λέγαμε και για το όνομα της. Ναι. Εντάξει. Η πιο αντιπαθητική Μελίνα, λέει, η πιο αντιπαθητική παίκτρια, τέτοιο μίσος ούτε για το μάνατζερ Ράκη. Έλα, το μάνατζερ Ράκη είναι τέτοιο. Αχ, αυτό που έχουν βάλει τη Λέρα εδώ και λένε όταν βλέπω τη Μελίνα. Θα την έχουμε και αυτή σύντομα στην παρέα μας. Παρασκευή, φαντάζομαι. Όχι αυτή, μάλλον, δεν ξέρω. Θα δούμε. Όταν είδα τη Μελίνα, λέει, το ψωνάκι, πώς έσκασε όταν κέρδισε και είχε ένα τέλος πάντων σκυλάκι εδώ και χαμογελάει το σκυλάκι. Ναι. Η Σοράγια. Η Σοράγια. Η οποία φυσικά να σου πω, Σοράγια. Άσχετο τώρα, ναι, αλλά συμμετέχει σε καινούργια σειρά. Το ξέρω. Έχω δει ήδη τα επεισόδια στο Netflix. Εντάξει. Λοιπόν, το έχει βγει ήδη ένα κύκλο, αυτό που θα βγει ο δεύτερο κύκλο που συμμετέχει. Α, γιατί εγώ είδα ένα βιντάκι μου. Στο Orange is the New Black. Μπράβο σου. Αυτό. Έχει παίξει ήδη δύο φορές και κάνει τον εαυτό της που είναι ηθοποιός και καλά και σου ναι, λέει ότι έπεσα τη Σοράγια. Και πάνε οι φυλακισμένες και γυρίζει και σου λέει: κάνε μας λίγο τη Σοράγια. Και αρχίζει: τι κάνεις με την παρακατιανή? Και όλες είναι έτσι. Ναι, ναι. Πάμε πάλι στο Survivor. Το συνέστημά μου λέει όταν βλέπω τη Μελίνα και δείχνει τη Σοράγια να καίει την Μαρία της γειτονιάς. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει τότε. Μαρία της γειτονιάς, η Σοράγια με τη Μαρία της γειτονιάς. Όχι, λέω πόσα χρόνια αυτή η σειρά. Α, ο Ρούπολ. Μελίνα, όσο κάτω σε βλέπω, τόσο πιο πολύ σε αντιπαθώ. Α, ο Ρούπολ. Ο Ρούπολ. Λοιπόν, Μελίνα, με διάφορα βιντεάκια τέλος πάντων. Θα τα δείτε και στη σελίδα μας στο Facebook που θα τον ανεβάσουμε. Ας δώσει παραγωγή ένα σοτσάκι στη Ροδάνθη, λέει, θα κολλήσει τίποτα που κυκλοφορεί στην παραλία με το μισό βρακί όλη την ώρα. Παιδιά, ισχύει. Ναι. Παιδιά, μετά λένε λίγο για τη Ροδάνθη βασικά. Βγάζουν λίγο ναι, αυτά. Κατάλαβες, λίγο ένα κάτι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να δούμε λίγο τσιτσί. Τέλος πάντων, Μελίνα και Ροδάνθη είναι οι πιο αντιπαθητικές στον κόσμο. Εγώ δεν μόνο τη Ροδάνθη. Τη Μελίνα, τη Ροδάνθη δεν έχω πρόβλημα. Δεν τις το θέμα όμως είναι ότι έχουμε και άλλες αντιπάθειες μέσα στο Survivor. Για πες μου, η Χατζίδου την είπε στη Δαλάκα, κυρίες και κύριοι. Στη Δαλάκα. Στη Δαλάκα. Τόλμησε να το πει. Που στη Δαλάκα κάθεσε και λες ναι, μη σου. Και φύγεις, όχι στον Άγιο Δομήνικο, στο απέναντι νησί να φτάσεις. Αυτό την ενόχλησε, φαντάζομαι, ενδεχομένως, το ύφος της. Ναι, έχω παιδί δει κάποια επεισόδια. Έχει ένα ύφος περίεργο, η Δαλάκα. Ρε παιδί μου, σου λέει τώρα, ακού ένα να δεις. Ένα επεισόδια που έχω δει έχει ένα
ύφος. Άκου να δεις τώρα τι έκανε η Χατζίδου. Έκανε παρατήρηση στη συμπαίκτριά της για τον τρόπο που μιλά στους υπόλοιπους συμπαίκτες της κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων. Λέει η Χατζίδου στη Δαλάκα, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, καταλαβαίνω. Το Δαλάκα πρέπει να το προσέχω, μην μου έρθει κανένα άλλο σύμφωνο. Καταλαβαίνω ότι εσύ, εσύ αγχώνεσαι, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Καλά κάνεις και εσύ, απλώς σου λέω, λέει η Χατζίδου, με την Δαλάκα να απαντά. Εγώ ποτέ δεν θέλω να επιβάλλω τη γνώμη μου, απλώς λέω ότι πιστεύω. Ούτε θέλω να πιέζω τους συμπαίκτες μου. Απλά είναι το ύφος μου έτσι. Δεν ήθελα ποτέ να τους κομπλάρω ή να μην αισθάνονται καλά. Δεν θα ξαναπώ τίποτα από εδώ και πέρα. Αυτό το είπε στο επεισόδιο της Κυριακής. Χθες η Δαλάκα έκανε κερκίδα. Πάμε. Χειρότερη και από το Φροντίτσα έχει καταντήσει η Δαλάκα. Έμα δηλαδή, κυρία Δαλάκα μου. Τέλος πάντων, χθες κέρδισαν οι μαχητές ξανά. Ατυχία των διασήμων, να τα λέμε και αυτά. Ήταν δύσκολο το κομμάτι τους, η αλήθεια είναι. Ρε παιδί μου, είχε κουτιά. Ναι. Ήταν καθαρά τύχης το παιχνίδι. Δηλαδή, όποιος είχε την τύχη με το μέρος του, ας πούμε. Όποιος ήταν ατυχής. Οι μαχητές ήταν πιο τυχεροί. Και πάμε τώρα στην Κοκαλίτσα. Όχι, δεν θα πάμε στην Κοκαλίτσα. Θα πάμε στο αθλητικό μας δελτίο με τον Θανάση Περιβολιώτη και μετά στην Κοκαλίτσα. Α, θα πάμε στο αθλητικό. Γιατί έτσι έχουμε να πούμε. Πάμε. Έτσι. Επιστροφή στα Survivor News. Λοιπόν. Και μιλάγαμε για την Κοκαλίτσα, που τη μάτιασαν, εγώ πιστεύω, αυτή την κοπέλα. Γιατί τη μάτιασανε? Τη μάτιασαν. Βγήκε η άλλη, η καλέργη, και μίλαγε για αυτήν. Εκεί μέσα όλοι ασχολιόντουσαν με αυτήν. Όχι. Παιδιά, απλώς η κοπελίτσα, όπως φαίνεται, νομίζει ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ναι. Θεωρεί, δηλαδή, από αυτά που είπε χθες στην Τωρέτη την Παπαδημητρίου και στο Εδώ Survivor, θεωρεί ότι από την αρχή, από την ημέρα που κάνουν τα casting, όλοι την κοιτάγαν άσχημα. Δηλαδή, πραγματικά, πόσο έχω κεντρισμός. Πόσο να μην το πω στον αέρα. Πόσο ξινούλα είναι. Ξινοπαυτούλα. Πιο γλυκό. Ξινοπαυτούλα είναι. Ξινό, πώς να το βάλω. Λοιπόν, θα το πω. Για πες μου τι δήλωσε. Ξινογατούλα. Τα πράγματα, λέει, ξεκίνησαν πριν ακόμα μπούμε στο παιχνίδι, στα κάστινγκ και στο ξενοδοχείο, στον Άγιο Δομήνικο που μείνανε, λέει, 2 μέρες παρατήρησα μια αρνητική στάση και έναν ανταγωνισμό από το γυναικείο φύλλο. Σιγά μαρικέσαι, παιδί. Ναι, αυτό. Ανταγωνισμό, δηλαδή. Ναι, άκου, λέει, άκουσε και σεξιστικά σχόλια, λέει, από συμπαίκτριες. Δεν πρόλαβα να τη γνωρίσουν, για να πούμε. Αυτό σου λέω. Άκουσε, λέει, και σεξιστικά σχόλια από συμπαίκτριες και μέσα σε αυτά, λέει, μπήκαν και κάποιοι συμπαίκτες σε αυτή τη συζήτηση και δεν αισθάνθηκε όμορφα, λέει. Σεξιστικά σχόλια δέχτηκε για την εμφάνισή της, για τις δυνατότητές της, για το ότι ήταν πολύ δυνατή, για το άθλημα που έκανε. Δηλαδή, ότι από την αρχή. Γενικότερα της φάνηκε και πολύ περίεργο, λέει, ότι συζητήθηκε, λέει, η διαφήμιση που είχε πριν μπει στο παιχνίδι, την οποία, λέει, κάποιοι θεώρησαν σε προβάδισμα. Αν ήταν προβάδισμα, μάνα μου, θα έμενε στο παιχνίδι. Δεν είναι ότι τη θεωρούσαν προβάδισμα, εσύ τη θεωρούσες προβάδισμα. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, η Κοκαλίτσα έπαιξε πολύ στα sites. Ναι. Για κάποιο λόγο που κανείς δεν ξέρει. Αλλά anyway. Την είχε ενοχλήσει, λέει, πάρα πολύ το ότι ήταν 5 ώρες μόνη τη. Γιατί δεν ξέρει, είχε πάρει τα τηλεπαιχνίδια Σβάρνα. Καλέ, ναι, αφού ήταν στον deal την Μάρτη. Παντού, τέλος τον Μάρτη του 17 ήταν στον deal. Οπότε και προφανώς είχε κερδίσει 4.000 ευρώ. Οπότε προφανώς από τη στιγμή που έχει βγει σε κάποιο άλλο τηλεοπτικό παιχνίδι και έχει βγει. Καλέ, σαν το manager rugby που είχε πάει και στον deal, είχε πάει και στο Αντένα ένα παιχνίδι παράλληλα. Ναι, αλλά ο manager rugby. Α, και αυτό λίγο περιστρέφεται ο κόσμο γύρω από αυτόν. Καλά, στην τρίτη αποχώρησε έφυγε ο manager rugby. Όχι, καλέ, τόσο γρήγορα. Όχι, πιο μετά, ναι, έχει δίκιο. Τέλος πάντων, και λέει ότι την είχε ενοχλήσει και πάρα πολύ, λέει, ότι ήταν 5 ώρες μόνη τη και δεν είχε έρθει κανένα να ρωτήσει αν είναι καλά ή να πει μια καλημέρα. Και μόλις ερχόταν, λέει, η κάμερα, ξεκινούσαν το τροπάριο, γιατί αγγελική είσαι μόνη σου. Σου λέει ότι όλα τα κάνανε, λέει, για μπροστά τις κάμερες. Πίσω τις κάμερες με είχαν σε ένα μανουάλι από πίσω να κλαίω μόνη μου. Ναι, κατάλαβες. Ναι, βέβαια έριξε λίγο τα πυρά τη. Ξέρεις τι, εγώ πάντα μπαίνω στη θέση του άλλου. Στην προκειμένη περίπτωση, όλοι είχαν πρόβλημα προσαρμοστικότητας. Οπότε ο κόσμος δεν γυρνάει γύρω από την Κοκαλίτσα να πει ότι θα την ρωτήσουν πώς είναι. Γιατί ναι, όλοι απλώς δυσκολευόντουσαν και είχαν μια αλφα ψυχολογία. Ναι, αλλά όλοι γίνανε ομάδα και πήσαν την Κοκαλίτσα απ' έξω γιατί δεν την πάλευαν μαζί τη. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Ότι προφανώς είχε ξεκινήσει τα ξινόπαυτούλη κάπου το ξενοδοχείο. Να σου πω κάτι. Πριν πάνε στην παραλία. Ξεκινάει την κρίνια, αυτή την κρεβατομουρμούρα δηλαδή που.
κάποιες γυναίκες, τέλος πάντων, είναι στο DNA τους. Άμα ξεκινάει αυτό το πράγμα από την πρώτη μέρα. Και είναι και ανακατόστρα. Προφανώς. Προσπάθησε να ανακατώσει πολλούς από εκεί. Α, καλέ, ναι, είχε πάρει και τον Θοδωρή, Θοδωρή δίπλα της, αλλά ο Θοδωρής όχι. Φιλιά στο Θοδωρή, το είναι και φίλος μας κιόλας. Λοιπόν, ναι, άκου τώρα να δεις όμως τι γίνεται. Συνεχίζει τη συνέντευξή της στο Εδώ Survivor και ρίχνει τα πυρά της στο Νίκο Θωμά, τον κινηματογραφιστή που σ' άρεσε. Ναι. Τον Νίκο ή το Θωμά. Και τους δύο, είναι παρέα. Είναι δίδυμο, ντουέτο. Λοιπόν, πετάω λέει σαν πεταλούδα, τσιμπάω σαν μέλισσα. Αυτό είχε πει. What? Πετάω σαν πεταλούδα, τσιμπάω σαν μέλισσα. Αυτό είχε πει στο πρόμο της που είχε κάνει για το Survivor. Έτσι. Είχε χρησιμοποιήσει αυτή τη διάσημη φράση και λέει ότι ο με αφορμή αυτή τη φράση της, ο κινηματογραφιστής δήλωσε στην κάμερα την ώρα που ψήφιζε την kickboxer προς αποχώρηση ότι περίμενε πολλά παραπάνω από εκείνη αγωνιστικά. Βαρύ, λέει, περίμενα πολλά παραπάνω, συγγνώμη, είχε πει ο κινηματογραφιστής πριν ρίξει την ψήφο του για εκείνη. Και λέει, είδα το βίντεο της αποχώρησής μου, λέει η Κοκαλίτσα. Ήταν πολύ ειρωνικός ο Νίκος Θωμάς. Θεώρησε ότι ήταν την προσωπία αυτό που έκανε. Δεν μου άρεσε αυτό γιατί δεν μου το έλεγε μπροστά μου. Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό στο συμβούλιο. Δεν ξέρει. Μάλιστα. Πετάω, λέει, σαν πεταλούδα, τσιμπάω σαν μέλισσα. Τα έχει πει και ο Dr. Who, αλλά αυτός τα κάνει εσύ, Κοκαλίτσα. Καλύτερα τη νυχτερίδα. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο. Κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, γιατί έχουν φαγωθεί όλοι με την παραγωγή και ότι ο Ατζούνι είναι λίγο τσιγκούνης φέτος. Γιατί δεν έχουν κάτι να πούνε. Προφανώς. Κάτι άλλο να πούνε. Γιατί δεν είναι καθόλου φτωχό το Survivor, παιδιά. Έχουν πέσει λεφτά. Απλώς θα σου πω γιατί λένε. Ναι. Γιατί πέρυσι είχαμε το Survivor Πανόραμα, το οποίο ήταν παραγωγή της Ατζούν Media. Φέτος το Εδώ Survivor είναι παραγωγή του Sky. Λένε τέλος πάντων στην προκειμένη περίπτωση ότι ο Ατζούν φέτος είναι τσιγκούνης, τσιγκούτης μάλλον. Γιατί? Γιατί ότι λένε τέλος πάντων επιτέλους ο Sky άκουσε λέει τους τηλεθεατές και άλλαξε την ώρα του Survivor 9 παρατέταρτο. Ναι. Ρε παιδιά, αυτό άλλαξε ώρα για να αργεί ακόμα περισσότερο. Λέει. Αν τι λέει? Ας μου πει λέει κάποιος το γιατί το Survivor άλλαξε ώρα. Τι 9 παρά 20, κανένα σεβασμό στους ψυχαναγκαστικούς λέει. Έτσι, εμείς που θέλουμε δηλαδή να τα βλέπουμε 8,5 ή 9, τέλος και 30. Πέρυσι λέει τέτοιο καιρό. Αχ, πέρυσι λέει τέτοιο καιρό είχαμε τον Καυγά Παπαδοπούλου Σπαλιάρα. Παπαδόπουλου Σπαλιάρα. Παπαδόπουλου. Ποιο ήταν ο Παπαδόπουλος? Ένα μοντέλο. Ποιο βγαλε? Έφυγε καλέ. Την αρχή. Δεν υπήρχε πέρυσι. Πέρυσι το βλέπα, να σου πω την αλήθεια. Δεν υπήρχε Παπαδόπουλος πέρυσι μοντέλο. Καλά, δεν υπήρχε μοντέλο στους μαχητές, ο Παπαδόπουλος. Ναι, αλλά η Παπαδοπούλου είχε τσακωθεί με τον Σπαλιάρα. Και ο Παπαδόπουλος με τον Σπαλιάρα. Όλοι είχαν τσακωθεί με τον Σπαλιάρα. Α, όλοι είχαν τσακωθεί. Είχαν τσακωθεί. Ναι, καλέ, όλοι είχαν τσακωθεί με τον Σπαλιάρα, τον σφάχτη τη καρύδα. Σε όλου φέτο από μια μπάρα 35 γραμμάρια καταραμένο μνημόνιο. Το Twitter. Ρε παιδιά, έλος, πέρυσι λέει τέτοιο καιρό είχαμε φάει καμιά δεκαριά μπλοκ και άλλου τόσου ψήφου. Φέτο τίποτα. Λέει. Συγγνώμη, αλλά έπαθλα λένε αυτά. Πέρυσι είχατε γευματάρε. Ακόμα είναι αρχή ρε κοπελιά, κάτσε λίγο να πεινάσουνε για να τους βγάλουνε τα μεγάλα τα έπαθλα να του μαγιαστούν. Πέρυσι λέει τέτοιο καιρό ο Ντάνος είχε βγει ήδη δύο φορές υποψήφιος. Έτσι λένε ναι. Στο Twitter. Ναι, ο Ντάνος ήταν πάντα υποψήφιος. Πέρυσι λέει τέτοιο καιρό αχώνευτοι μας φαίνονταν οι μαχητές. Τώρα γίνεται το αντίθετο. Μας φαίνονται αχώνευτοι διάσημοι μας λένε. Πέρυσι πάντως η Σάρα λέει σε αυτό το αγώνισμα ήταν καλύτερη και από τα αγόρια. Και πέρυσι τέτοιο καιρό εμείς δεν ήμασταν εδώ, αλλά είχε ακόμα ο Star FM την καλύτερη μουσική της πόλης και την έχει και τώρα. Να σου πω ένα άλλο τελευταίο. Άντε να μου πεις κι άλλο ένα, ήθελα να κάνω λέει, πάσα επίσης, για μουσική, να αλλά πω, δεν πειράζει. Επίσης να πω, φέτος ο Ατζούν είναι τσιφούτης. Εγώ θυμάμαι πέρυσι λέει τέτοια εποχή τη Λαωρίτα να χλαπακιάζει κάτι τυρόπιτες και κάτι κλαμπ σάντουιτς. Τώρα τη μία μπάρες Δημητριακών, την άλλη κάτι σοκολατίτσες που αν τις φάνε νηστικοί θα τρέχουν πίσω από τους θάμνους. Μα και με τις μπάρες Δημητριακός τρέχανε πίσω από τους θάμνους, δεν είναι θέμα. Και με τις άλλες μακαρονάδες τρέχανε πίσω από τους θάμνους, δεν είναι πρόβλημα αυτό κυριούλη μου, μην νομίζετε. Λοιπόν, πάμε για μουσικό διάλειμμα, διαφημίσεις των 5, ναι, κατευθείαν. Κατευθείαν, ναι. Κατευθείαν, ναι, διαφημίσεις των 5 και επιστρέφουμε εδώ.